Προσπαθούν να δουν, να κάνουν τους υπολογισμούς, ποιος φταίει περισσότερο, ποιος λιγότερο. Όχι, η ουσία όμως είναι ότι ο ένας παραδείγματος κοιτάει στον άλλον για την κατάσταση που πήγε στη Μόρια και η οποία ήταν μια κατάσταση εκρηκτική. Μια κατάσταση η οποία ήταν ανθρωπιστική και υγειονομική βόμβα. Και πριν το ξέσπασμα της επιδημίας. Και από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι οι εξελίξεις τις οποίες είχαμε με την πυρκαγιά έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση. Έχουμε να κάνουμε ένα προδιαγεγραμμένο επί της ουσίας έγκλημα που έσκασε τώρα, αυτή τη στιγμή. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς είχε αφαιθεί η κατάσταση να εκτραχυνθεί, γιατί ακριβώς η κυβέρνηση νόμιζε ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία θα μπορεί να γίνει πιο εύκολος ο σχεδιασμός της για τη δημιουργία κλειστών δομών, κλειστών hot spot. Πάντως επιμένει στα κλειστά κέντρα η κυβέρνηση. Και ήδη από τις πρώτες δηλώσεις. Δεν έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν έχετε δίκιο, αφού ξέρετε ότι επέμενε ο καημένος ο Μηταράκης. Κόντεψε να φάει ξύλο επιμένοντας ότι πρέπει να γίνει αυτό. Ναι, λέω, από τις πρώτες λοιπόν δηλώσεις. Έστειλαν και τα μάτια στους νησιώτες και τους. Από τις πρώτες λοιπόν δηλώσεις που κάνανε ότι θα δημιουργηθεί το κλειστό hot spot. Δηλαδή και στη φυλακή. Ούτε εσείς το θέλατε. Αυτό λοιπόν τι επιβεβαιώνει, επιβεβαιώνει ότι είναι ακόμη σε ισχύ αυτή η κατάρτιση στη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με Τουρκία, την οποία υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που μετατρέπει τα νησιά του Αιγαίου σε φυλακές. Σε φυλακές ανθρώπινων ψυχών και διαμορφώνεται μια μονιμοποίηση πλέον αυτή της κατάστασης με τη δημιουργία των hot spot. Τι έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και που τα πράγματα είναι πολύ πιο οδυνηρά από όσα μπορούμε να τα περιγράψουμε στη Λέσβο. Έχουμε μια ανθρωπιστική και υγειονομική βόμβα έτοιμη, η οποία είναι υπό εξέλιξη. Έχουμε λοιπόν τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο κίνδυνο και ανθρωπιστικό και υγειονομικό. Και εδώ πέρα ποια τα μέτρα πρέπει να ληφθούν. Εμείς λέμε καθαρά, πρέπει να υπάρξει άμεσα η διαδικασία απεγκλωβισμού και μετακίνησης του συνόλου του προσφυγικού και μεταναστευτικού στοιχείου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Λέσβο πρώτα και κύρα και μετά στα υπόλοιπα νησιά, στην ενδοχώρα. Μάλιστα. Οι οποίοι θα πρέπει να φιλοξενηθούν σε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής, με την προστασία και των κατοίκων αλλά και των μεταναστών και προσφύγων, να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία προμήθειάς τους με τα απαραίτητα έγγραφα και να συνεχίσουν το ταξίδι στις χώρες τελικού προορισμού. Εάν δεν πάμε με αυτή τη λογική, τότε θα κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, η βόμβα θα εκρήγνεται κάθε τόσο και ταυτόχρονα ας βάλουμε στο κάδρο μέσα της συζήτησης ότι ακριβώς σήμερα η κατάσταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω και της επιθετικότητας της Τουρκίας, αποτελεί μια βόμβα και κάνει ακόμη πιο επικίνδυνη την κατάσταση με τη συγκέντρωση αυτών των αριθμών των προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου, στα ακριτικά νησιά, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, εκβιάζει για να μπορέσει να προωθήσει τα συγκεκριμένα της σχέδια με τις πλάτες και τις ευλογίες και των Αμερικάνων και των Ατοικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτόν δηλαδή που η Ελλάδα και όλες οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να παίξει το καλό παιδί. Κύριε Καραθανασόπουλε, επειδή η κατάσταση πράγματι στην κοινωνία είναι εκρηκτική, πώς εξηγείτε το ότι ακόμη και τώρα κάτω από το live stream της εκπομπής υπάρχει ένας κόσμος που αντί να τα βάζει με την κατάσταση, τα βάζει με τους ανθρώπους οι οποίοι έτρεχαν με τα μωρά στην αγκαλιά να σωθούν από την πυρκαγιά. Από τους αδύναμους αυτούς ανθρώπους. Είναι ο εύκολος αντίπαλος. Μάλιστα. Και δεν θέλουμε να δούμε τον πραγματικό αντίπαλο. Ποιος είναι ο πραγματικός? Πραγματικός αντίπαλος είναι βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικάνοι. Μα δεν δίνει χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαχειριστούμε προσέξτε. Άμα το πιάσουμε από την αρχή θα το δούμε. Ελάτε. Το λέω αυτό για ποιο λόγο. Ποιος δημιουργεί τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές? Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ τις δημιουργεί. Με τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που κάνουν. Με τις πολιτικές οικονομικού στραγγαλισμού που εφαρμόζουν στις τρίτες χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Αυτές είναι οι υπεύθυνοι. Είναι δηλαδή οι ίδιοι οι θύτες που τώρα υποκριτικά κλαίνουν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο ζήτημα.
το οποίο θέλουμε να βάλουμε στη συζήτηση. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας μεγάλος αντίπαλος, αυτός που δημιουργεί τις ροές. Και πρέπει να το στοχοποιήσουμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Το θέμα είναι αν θα μετατραπούν σε φυλακές τα νησιά του Αιγαίου ή όλη η Ελλάδα. Δηλαδή να τους μεταφέρουμε από τα νησιά του Αιγαίου στην υπηρετική χώρα για να γίνει τι. Να δημιουργηθούν πολλές φυλακές ανθρώπινων ψυχών διάσπαρτες ανά την Ελλάδα. Από τη στιγμή που είναι αδιέξοδο. Γιατί υπάρχει μόνο η εισρωή και όχι η απορροή. Δεν μπορούν να πάνε πουθενά όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μένουν εγκλωβισμένοι εδώ. Το θέμα λοιπόν, ποιο είναι το ζήτημα. Θα πειθαρχήσουμε στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη δημιουργία των κλειστών δομών, των φυλακών, των ανθρώπινων ζώων και στο Αιγαίο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ένα. Δεύτερον, θα πειθαρχήσουμε στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε χώρα αποθήκη ανθρώπινων ψυχών και στην πολιτική Δουβλίνου 1 και Δουβλίνου 2. Τρίτο στοιχείο. Αυτός ο κόσμος ο οποίος έρχεται στη χώρα μας ή έχει έρθει στη χώρα μας, πώς θα τον διαχειριστούμε. Εμείς λέμε πολύ καθαρά. Πρέπει αυτός ο κόσμος να μεταφερθεί σε ανθρώπινες δομές που να τηρούνται οι όροι διαβίωσης ανθρώπινης και η υγεία και των μεταναστών και των προσφύγων αλλά και των κατοίκων, των υπόλοιπων που δίπλα θα είναι εκεί οι δομές αυτές που θα τους φιλοξενήσουν για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι να τοποιηθούν τα χαρτιά τους και να μπορούν μετά να ταξιδέψουν. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα συνεχίσει η Ελλάδα να είναι εισδοχέας ανθρώπινων ψυχών. Και το λέμε αυτό γιατί η πρόταση... Να ρωτήσω κάτι επ' αυτού. Παρακαλώ. Εσείς λέτε να κλείσει η Μόρια και να μην δημιουργηθεί κλειστή δομή στη θέση της. Ναι. Και να απεγκλωβιστούν άμεσα τα νησιά του Αιγαίου. Αυτοί οι 13.000 άνθρωποι, πού τι θα γίνουν. Τα νησιά λοιπόν του Αιγαίου πρέπει να μεταφερθεί όλος ο προσφυγικός και μεταναστευτικός πληθυσμός στα νησιά του Αιγαίου στην υπηρετική χώρα. Με κάποια ποσόστοση ανανομό. Αυτό, κοιτάξτε, η ποσόστοση ανανομό προσπαθεί να αποκρύψει την ανάγκη πια ότι δεν θα έχουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να φύγουν μετά. Θα είναι προσωρινή η φιλοξενία τους. Κατάλαβα τι λέτε. Άρα λοιπόν είναι διαφορετικό ζήτημα. Από αυτή λοιπόν την άποψη έχει ένα στοιχείο το οποίο μας κάνει εντύπωση που το ΚΚΕ το έχει θέσει από την πρώτη στιγμή. Πάρα πολύ έγκαιρα και που κανένα άλλο κόμμα δεν το διεκδικεί και δεν το παλεύει. Ποιο στοιχείο δηλαδή, να υποχρεωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάψει συμφωνία με την Τουρκία που όπως λέει έχει πάνω από 3 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες στα σύνορα, μέσα στο εσωτερικό της, να γίνεται εκεί η τακτοποίηση και η διαδικασία απονομής του ασύλου και των αδειών μετακίνησης και από την Τουρκία να πηγαίνουν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους τελικούς προορισμούς. Μάλιστα. Για να αποφευθεί το ζήτημα πιο ότι η Ελλάδα θα είναι παράγοντας εισδοχής και τρίτον ότι η Τουρκία θα εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό και το προσφυγικό για τις διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις που έχει για αλλαγή των συνόρων και το χτυπήματος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και... Αυτά είναι τα ζητήματα και στις σημερινές συνθήκες. Αυτό που λέει το τελευταίο μου επιτρέπετε δεν είναι σωστό. Δηλαδή πρέπει να συζητηθεί. Πρέπει η Τουρκία να γίνει όσοι είναι να φεύγουν και από εκεί. Δυστυχώς η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστη. Γιατί είδατε τι πήγε και έκανε, πήγε να επεκτείνει τα σύνορά της στη Συρία για να βάλει, χρησιμοποιώντας και εκεί πάλι τους ανθρώπους που είναι πραγματικοί πρόσφυγες αυτοί. Απλώς δεν έχουν φτάσει μέχρι εμάς για να τους δώσουμε και την αναγνώριση. Αλλά έχετε δίκιο ότι αυτό είναι μια λύση, αλλά μπορεί να το κάνεις αυτό με την Τουρκία. Η Τουρκία μας πιέζει απλώς με αυτή την κατάσταση. Δεν είναι ζήτημα στόχοι πάλιες, διεκδικήσεων, απαιτήσεων που μπορεί Μάλιστα. ακριβώς να προωθούν ορισμένα ζητήματα. Το λέμε αυτό ως και τελειώνω με το ζήτημα της Μόριας τώρα. Ότι ακριβώς επειδή εδώ πέρα έχουμε μια ανθρωπιστική και υγειονομική βόμβα στη Λέσβο συνολικά, πρέπει αυτός ο κόσμος άμεσα να μεταφερθεί. Δεν Μάλιστα. μπορεί να παραμείνει εκεί. Δεν υπάρχουν οι δυνατότητες και να βρει εκεί πέρα να μπορεί να διαμείνει κάπου ανθρώπινα.
Ούτε πριν. Τώρα πάντως με την κατάσταση που μας εξηγούσε και ο γιατρός νωρίτερα, ο κ. Γαλής, αν θυμάμαι καλά, είναι αδύνατο να γίνει αυτό. Τώρα αυτό, η Λέσβος δυστυχώς... Αυτό είναι πολύ πιο αποφασιστικό να γίνει, γιατί έτσι θα μπορεί να ελεγχθεί όλος αυτός ο κόσμος που θα φύγει, να τοποθετηθεί σε χώρους όπου θα παραμείνει σε ανθρώπινες συνθήκες και θα έχει κάνει και τις απαραίτητες εξετάσεις για να μην υπάρξει μεγάλη διασπορά. Άρα θα γίνει σιγά σιγά αυτό που αυτό, λέτε. Αυτό τώρα, αν παραμένει στο νησί αυτή η ανεξέλεκτη κατάσταση, που ο κόσμος δεν έχει που να μείνει, με τι να τραφεί και τι να φάει, τότε είναι που η κατάσταση εκεί θα διαμορφώσει την υγειονομική βόμβα. Έχουμε 80.000 ανθρώπους εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι επίσης έχουν ακριβώς προβλήματα και αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Με αυτό λέμε ότι θα διαμορφωθεί μια κατάσταση εκλογική. Κύριε Καραθανασόπουλε, εσείς λέτε κάτι εντελώς άλλο και αναρωτιέμαι αν αυτό το εντελώς άλλο μπορεί να εφαρμοστεί την ώρα που η χώρα μας είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε, υπάρχει μια γραμμή κοινή που συνδέει τα υπόλοιπα κόμματα πριν κουκουέ. Ναι. Ποια είναι αυτή η κοινή γραμμή? Είναι η γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας, που αποτελεί την άλλη όψη του νομίσματος της αντιλαϊκής ταξικής πολιτικής που εφαρμόζεται στο εσωτερικό. Τι σημαίνει η γεωστρατηγική αναβάθμιση? Ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πάρουν ένα κομμάτι του πιάτσικου που γίνεται στους λαούς και στους φυσικούς πόρους της περιοχής, στα πλαίσια της ανακατανομής των αγορών, των αγωγών και των πηγών, των ενεργειακών. Αυτό λοιπόν είναι η κόκκινη γραμμή του ΣΥΔΕ. Αυτό που οδήγησε, οδήγησε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει πιο χρήσιμη κυβέρνηση στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής και του ΝΑΤΟ. Το πρόβλημα σας έσυνε ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καναδόπουλε, και του ΝΑΤΟ, γιατί έφερε εδώ πέρα και δημιούργησε 5 νέες βάσεις. 5 νέες στρατιωτικές βάσεις. Στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκιο, στην Αλεξανδρούπολη. Προσέξτε για ποιο λόγο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ θα στηρίξουν τα συμφέροντα της Ελλάδας. Όταν είναι γνωστό ότι οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζουν πάνω στις διαφορές ανάμεσα στις χώρες, υποδαβλίζουν αυτές τις διαφορές στη λογική του διέρε και βασίλευε για να ισχυροποιήσουν ακόμη περισσότερο την παρουσία τους. Άρα λοιπόν είναι ο παράγοντας ο αποσταθεροποιητικός και όχι ο σταθεροποιητικός παράγοντας, και επί της ουσίας την επιθετικότητα της Τουρκίας την υποδαβλίζει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη στάση ίσων αποστάσεων που κρατάει ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Το ζητούμενο ποιο είναι? Να προχωρήσει αυτό το οποίο δεν έχει συμβεί. Δεν μας στηρίζει το ΝΑΤΟ, έχετε δίκιο κύριε Καραθά. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πού μας στηρίζει? Βρείτε τις διαφορές σας, κάντε διάλογο. Διάλογο σε τι? Διάλογο στο να αφισβητηθούν κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας για να υπάρξει τι? Η συνδιαχείριση. Όπως έγινε η συμφωνία των Πρεσπών, έτσι θα γίνει και η συμφωνία του Αιγαίου. Συνδιαχείριση. Ποια είναι αυτή η συνδιαχείριση? Θα είναι η συνδιαχείριση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, στα Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη σφραγίδα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ και εκτελεστικούς βραχίων στις πολυεθνικές εξόρυξεις του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Δηλαδή, κύριε Καθανασόπουλε, συγγνώμη, αυτό το θέμα με τη συμφωνία των Πρεσπών, ότι η χώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Το ζήτημα λοιπόν με τη συμφωνία των Πρεσπών είναι ότι αυτό έγινε για να ισχυροποιηθεί η παρουσία του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων στα Δυτικά Βαλκάνια. Για να ενταχθεί το ΝΑΤΟ στη Βόρεια Μακεδονία. Μπορεί να κάνει την αίτηση να μπει στο ΝΑΤΟ. Ήταν η προϋπόθεση αυτή. Και το ξέρετε πολύ καλά. Είναι καλά δηλαδή να ήταν πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία με το F-16. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, κύριε, αφήστε τα αυτά στο ΚΚΕ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, κύριε Αρβανίτη, ξέρετε πολύ καλά ότι η παρουσία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή απέναντι στους Ρώσους, που εδώ είναι οι μεγάλες αντιθέσεις και οξύτητα. Σε αυτή τη βάση, την συμφωνία των Πρεσπών λοιπόν την καθαρόγραψαν οι Αμερικάνοι και την υπόγραψε η ελληνική κυβέρνηση και η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό έγινε. Όμω δεν καταλαβαίνετε ο Καθανασόπουλο, σα λέει ότι δεν μπορούσε αλλιώ να μπει στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια. Δεν πέρασε το ΝΑΤΟ. Αυτό σα λέει τώρα. Τα ζητήματα του αλυτρωτισμού και τη αλλαγή των συνόρων δεν αντιμετωπίζονται. Κυρία Καραθανασόπουλε, να σα ρωτήσω όμω, γιατί θα ήθελα να έχω και τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματο. Παρακαλώ. Υπάρχει παραβίαση, εσεί λέτε, κυριαρχικών δικαιωμάτων τη χώρα μα με τι κινήσει του ορού Τσρέι αυτή τη στιγμή? Καταρχά, υπάρχει αμφισβήτηση κυριαρχικών
φυσικών δικαιωμάτων. Ένα το κρατούμενο. Okay. Δεύτερον, υπάρχει από, με την συμφωνία που υπογράψαμε με την ΑΟΣ εθελοντική εκχώρηση με την Αίγυπτο, εθελοντική εκχώρηση και εξαίρεση κυριαρχικών από κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η μερική επίρρεια των νησιών, της Κρήτης και της Μισής Ρόδου και η μη αντιμετώπιση του Καστελόριζου. Τελείως. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε δεδομένα που ξεκινάνε από το 1996 από την κυβέρνηση Μύτη, που παραδέχτηκε στη συνθήκη της Μανδρίτης ότι η Τουρκία έχει διεκδικήσει στο Αιγαίο και υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Και αυτές τις γκρίζες ζώνες εκμεταλλεύεται σήμερα η Τουρκία να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Με μια σειρά εξέλιξης της πορείας όλα αυτά τα χρόνια. Από αυτή λοιπόν την άποψη, ο όποιος συμβιβασμός γίνει θα είναι προσωρινός συμβιβασμός και δεν θα αφήσει και θα αφήνει ανοιχτά τα περιθώρια για νέες απειλές και νέους εκβιασμούς. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε ένα φαύλο.